Γιώργο, είμαι ο Λαγόντζος ο Γιώργος, ένας απλός δημότης του Δήμου Αριστοτέλη από την Ερυσσό. Στόχος της ημέρας είναι να διαδηλώσουμε την αντίδρασή μας καταρχάς στα εργοστάσια μεταλλίας χρυσού. Η σημερινή κινητοποίηση είναι άλλη μία τρανταχτή κινητοποίηση, μεγάλη κινητοποίηση, με στόχο έγινε να ανεβούμε στο βουνό ή δυνατόν να μπορέσουμε να τους σταματήσουμε να δουλεύουν, γιατί αυτή τη στιγμή δουλεύουν παράνομα, χωρίς να έχουν παρεάδες. Εκκρεμεί μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, όπου 6 Ιουνίου εκδικάστηκαν 3 προσφυγές. Οι αποφάσεις δεν βγήκαν ακόμη και δεν έχουν τη διακριτικότητα η εταιρεία να περιμένει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αγανάκτηση του κόσμου, το ξεσήκωμα αυτού του κόσμου που βλέπετε σήμερα, γιατί δυστυχώς και οι πολιτικοί μας και οι υπηρεσίες δεν επεμβαίνουν να σταματήσουν τις εργασίες που γίνονται αυτή τη στιγμή παράνομα επάνω, και έτσι ο κόσμος παίρνει τον νόμο στα χέρια του δυστυχώς. Όλοι είναι οικογενειάρχες, απλοί άνθρωποι, αγνοί άνθρωποι, αγωνίζονται για τον τόπο τους, για την υγεία τους, για το μέλλον των παιδιών τους. Να σας πούμε ότι η πρόσβαση εκεί πάνω είναι αδύνατη, διότι έχουν περιφρουρήσει όλο το βουνό, εκτός της περιουσίας τους και όλο το βουνό, και δεν είναι εύκολη η πρόσβαση εκεί πάνω να δούμε τι ακριβώς κάνουν. Να σας πούμε ότι μία ημέρα με ένα αεροπλάνο μπορέσαμε να πάρουμε κάποιες αεροφωτογραφίες και η εταιρεία απείλησε και τον πιλότο και την αεροβλέσχη που προσέφερε το αεροπλάνο για να προκειμένου να δούμε τι ακριβώς κάνουν εκεί πάνω. Δεν μπορούμε και δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται εκεί πάνω. Ανεβάζουν μηχανήματα, μαθαίνουμε ότι κάνουν γεωτρήσεις και διάφορες άλλες εργασίες. Ακριβώς δεν ξέρουμε. Λέγομαι Τσόκα Σωτήρης, είμαι κάτοικος Θεσσαλονίκης. Είμαι μαζί με κι άλλους κατοίκους από τη Θεσσαλονίκη που ερχόμαστε και συμπαραστηκόμαστε στον αγώνα των κατοίκων της Χαλκιδικής ενάντια στη μεταλλουργία χρυσού και την καταστροφή της περιοχής. Πιστεύουμε ότι ο αγώνας των κατοίκων είναι απόλυτα δίκαιος. Αφορά και εμάς, γιατί οι αρνητικές συνέπειες και η σκόνη του Κεανίου και τα άλλα αρνητικά θα επηρεάσουν και εμάς στη Θεσσαλονίκη και εδώ, γιατί η Χαλκιδική είναι δίπλα μας. Σήμερα είμαστε εδώ να συμπαρασταθούμε στον αγώνα των κατοίκων για άλλη μια φορά, όπως στις 5 Αυγούστου, όπου πολλοί κάτοικοι, πάρα πολλοί κάτοικοι της Χαλκιδικής, μαζί και ορισμένοι από Θεσσαλονίκη αλλά και από άλλες περιοχές, αντιμετωπίσαμε την καταστολή του ΜΑΤ, η οποία έφτασε στο σημείο να χρησιμοποιήσουν ακόμα και πλαστικές σφαίρες. Είχαμε την τύχη κάποιοι από εμάς να τις δεχτούμε και στο κορμί μας. Βέβαια, αυτά δεν μας λύγησαν. Για ώρες δώσαμε τις μάχες μας, δείχνοντας ότι δεν θα κάνουμε πίσω μέχρι να σώσουμε την περιοχή. Θεωρώ πολύ σημαντικό να υπογραμμίσω ότι παρόλο που προσπαθεί η εταιρεία να δείξει ότι υπάρχει μια αντίθεση κατοίκων με άλλους κατοίκους της περιοχής, δεν υπάρχει τέτοια αντίθεση. Όλοι οι κάτοικοι μας είναι εναντίον της εταιρείας και των συμφερόντων της, γιατί ξέρουμε ότι ακόμα και σε αυτούς που τάζουν εργασία ή τους τάζουν διάφορα πράγματα, σε λίγο καιρό αφού τους εκμεταλλευτούν και τους τραγγίσουν, θα τους πετάξουν και αυτούς σαν στημένες λεμονόπουλες. Με αυτή την έννοια είμαστε όλοι οι κάτοικοι εναντίον της καταστροφής της περιοχής, θέλοντας να διαφυλάξουμε ακόμα και το μέλλον, το εργασιακό μέλλον της περιοχής. Η υπόθεση δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό σκάνδαλο, είναι και οικονομικό σκάνδαλο. Η ελληνικός χρυσός, με νόμο του Μπάχτα, του σημερινού δήμαρχου Αριστοτέλη, όταν ήταν υπουργός οικονομικών, μεταβιβάστηκε από το ελληνικό δημόσιο, που είχε μεταβιβαστεί βέβαια στο ελληνικό δημόσιο από το DVX, η εταιρεία με όλη ό,τι άλλο έχει, ένα ολόκληρο χωριό, σε εγκαταστάσεις της, 314.000 δρέματα μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, μεταφέρθηκαν όλα αυτά στην ελληνικό χρυσό με μόνο 11 εκατομμύρια ευρώ. Σε μία εβδομάδα είχε κοστολογηθεί η εταιρεία στα 450 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα η αξία της χρηματιστηριακή είναι 2,5 δις. Αυτό και αν είναι ένα οικονομικό σκάνδαλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι θα πρέπει για το ότι δόθηκε τόσο μικρό ποσό η εταιρεία να δώσει στο ελληνικό δημόσιο 15 εκατομμύρια ευρώ σύν τους στόχους. Αυτό το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί να το αποτρέψει και να μην πάρει αυτά τα λεφτά. Και σήμερα βρίσκεται στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για αυτό το θέμα. Εγώ θέλω να καταγγείλω την στάση των αρχών, των τοπικών αρχών εδώ. Δεν είναι δυνατόν ο δασάρχης να δηλώνει ότι τον ξεγέλασε η εταιρεία και έτσι ενέκρινε τις εσκαφές οι οποίες γίνονται τώρα με βάση ένα τοπογραφικό που το έδωσε η εταιρεία και που διαπίστωσε εκ των υστέρων ότι το τοπογραφικό δεν ανταποκρίνεται στο αρχικό το οποίο είχε εγκριθεί. Αυτό είναι σκανδαλώδης δήλωση του δασάρχη και απορώ πως δεν έχει επέμβει ακόμη ο εισαγγελέας και πως δεν έχουν ξεκινήσει όλες εκείνες οι διαδικασίες οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στην τοπική κοινωνία να σταματήσουν και να επιβάλλουν κυρώσεις στην εταιρεία. Σε αυτό το βουνό
νερό, είναι ο μεγαλύτερος υδροφόρος ορίζοντας στην περιοχή. Εδώ στηρίζεται το νερό, αλλιώς θα πρέπει να το μαζεύετε με ευρωπόπτωση από όλη τη Χαλκιδική. Ότι έχει μεγαλύτερη βιοποικιλότητα αυτό το δάσος, ότι είναι η πραγματική πηγή ζωής και πλούτου. Και αν καταστραφεί αυτό, δεν αξίζει τίποτα άλλο. Γι' αυτό, ενώ καταλαβαίνουμε την ανάγκη για δουλειά του κόσμου, λέμε όμως ότι το πραγματικό, το μέλλον των ανθρώπων εδώ και των παιδιών του είναι αυτό το βουνό και όχι η δουλειά αυτή τη στιγμή στα πλαίσια που γίνεται και με την εκμετάλλευση που θα γίνει. Γι' αυτό είμαστε με το πλευρό, ενώ καταλαβαίνουμε πραγματικά την ανάγκη για δουλειά στις δύσκολες μέρες της κρίσης, είμαστε με το πλευρό των ανθρώπων που βλέπουν τα πράγματα στην ουσία τους και αυτή τη στιγμή η ουσία είναι το βουνό που είναι πραγματική πηγή ζωή για τον τόπο και για τον καθένα μας.